Οι διαρρήκτες φαίνεται ότι τα ήξεραν όλα. Πώς θα μπουν στα σπίτια αλλά και πότε. Οι περισσότεροι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο και την Καλονή απουσίαζαν αφού πήγαν με τις οικογένειές τους χθες το βράδυ σε διπλανό χωριό για να παρακολουθήσουν παιδική παράσταση. Ξέρανε ότι λείπαμε. Μπήκαν από την μπαλκονόπορτα γιατί είχα ανακλήσει. Ήταν εύκολο δηλαδή. Ήταν χθες μια βραδιά λίγο περίεργη. Και σε εμάς και δίπλα και παρακάτω στο διπλανό χωριό. Η ληστρική επιδρομή φαίνεται ότι βρισκόταν σε εξέλιξη από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, τα οποία βρήκαν λέει λατημένα. Η κυρία Πόπη Αντωνιδάκη, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, βρήκε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου. Ρούχα και αντικείμενα στο πάτωμα. Αυτά που πήραν ουσιαστικά τα πήραν από εδώ. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει άλλα κοσμήματα τα οποία δεν τα αξιολογήσανε. Εγώ παιδί με μοναχή. Φοβούμαι να κοιμηθώ. Να βλέπω τη νύχτα ανθρώπους να γυρίζουν γύρω-γύρω. Τους χωριανούς θα κάνουμε κάτι, θα βρούμε εμείς τη λύση μοναχή μας. Μόνο να μας εμπλέξουν, γιατί αν τύχει και βρω παραδείγματος στο σπίτι μου ένα, θα τον αφήσω έτσι που μου λέει η τηλεόραση, θα του πω ορίστε περάστε. Ρε κύριε. Κοσμήματα και χρήματα είχαν κάνει φτερά. Καθώς επίσης και ένα ολοκένουργιο κινητό τηλέφωνο. Ένα κινητό βρήκαν, ούτε το κουτί πήραν. Πήραν μόνο τη συσκευή με το φορτιστή του κανονικά. Ήταν καινούργια. Ο παππούς της οικογένειας βρισκόταν στο καφενείο 50 μέτρα μακριά, χωρίς όμως να αντιληφθεί την επιδρομή. Στα 30 μέτρα γιατί πόνο δεν πήραμε καθόλου είδηση τι γινόταν. Γυάλιζε. Ό,τι γυάλιζε. Πήραν είχαμε κάτι σταυρού στον κοπέλιο, κάτι ρολόγια, κάτι. Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση με τους κατοίκους του χωριού να ψάχνουν με τη σειρά τους αν είχαν δεχτεί και εκείνη την επίσκεψη διαρρηκτών. Από ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο, ο έλουρος διαρρήκτης μπήκε στο μπάνιο του απέναντι σπιτιού, όπου δεν άφησε τίποτα όρθιο. Λόγω της γυναίκα μου, γιατί δεν πας να δεις μια μαχιά, τα βρήκαμε αυτά που βρήκαμε. Όλα κάτω, άλλα κάτω. Άνοιξε συρτάρια και ντουλάπες, έψαξε μέσα σε τσάντες και κουτιά για να εντοπίσει χρήματα και κοσμήματα της ιδιοκτήτριας που είχαν κάνει φτερά όταν επέστρεψε στο σπίτι με τον σύζυγό της. Από εδώ είχα πάρει τα πολλά λεφτά μαζί μου και άφησα μόνο 100 ευρώ για να υπάρχουν. Η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται συστηματικά στο στόχαστρο διαρρηκτών. Πριν από περίπου ένα μήνα είχαν εισβάλει και πάλι σε κατοικίες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του χωριού. Κάποια σπίτια στον Άγιο Βασίλειο μάλιστα, αλλά και την Καλονή, έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των διαρρηκτών. Σε ένα τρίμηνο έχουν κάνει εδώ πέρα 6 διαρρήξεις. Και εμένα στις κόρες μου 2 φορές το έχουν ανοίξει. Την πρώτη φορά βέβαια δεν προλάβανε έτσι συναγερμό. Τη δεύτερη φορά το ανοίξανε 12.30 ώρα το μεσημέρι. Πρέπει το κράτος να σκύψει τα προβλήματα αυτά, να δει τι θα γίνει, διότι είναι αμαρτία. Θα μπλέξουμε εμείς, θα αναγκαστούμε να βγάλουμε φρουρά το βράδυ να γυρίζουμε τα σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν απροστάτευτοι, καθώς αστυνομικό τμήμα δεν υπάρχει. Η κόρη μου κάθεται στον καρτερό στο Ηράκλειο, μπήκανε 4.30 ώρα τα μεσάνυχτα με δύο παιδιά, μπήκανε από το παράθυρο, πήρανε 2 τσάντες και φύγανε. Τα μέσα κοιμόντανε. Εάν ξυπνήσει κανένας, εκείνη την ώρα τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να κοιμόμαστε με τα όπλα. Να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα.